Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου έλειπε πάρα πολύ από το σπίτι. Ήταν ναυτικός, βλέπετε, και πολλές φορές έλειπε και ένα χρόνο μακριά μας. Η μάνα μου ήταν κοντά μου ακόμα και όταν σπούδασα εκτός Αθηνών. Όταν έφυγα από την Αθήνα, ήταν κάθε Σαββατοκύριακο μαζί μου, έπλαινε, καθάριζε, σκούπιζε, ήταν κοντά μου. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε σε μια κοινή παρέα. Μόλις είχε τελειώσει το στρατό του. Μετά από ένα χρόνο που ήμασταν μαζί με τον Γιάννη, αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι, γιατί είχε τα γενέθλιά του. Έτσι γνωριστήκαμε και με τη μητέρα του. Από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντί μου. Καθώς, όπως έλεγε, τον είχε μεγαλώσει μόνη της και είχε μεγάλο πάθος γι' αυτόν. Η Αθηνά ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Και ήταν πολύ κοντά σε αυτό που ζητούσα σε μια γυναίκα. Όλα αυτά βέβαια άλλαξαν μετά τα δύο πρώτα χρόνια της σχέσης μας όταν παντρευτήκαμε. Ναι, έγινε και ο γάμος, αλλά ήταν σαν κηδεία. Η μάνα του σε μια γωνία να κλαίει, λες και θα χάνε το γιο της για μια ζωή, και αυτός από πίσω της να την παρηγορεί, λες και θα πήγαινε για βασανιστήρια. Αλλά πού να ξέρε, εγώ θα πέραγα τα βασανιστήρια στη ζωή μου. Η μάνα του όλη την ώρα μες στο σπίτι μας. Πώς να βάλω τα έπιπλα, πώς να κάνω τη διακόσμηση, πώς να φτιάξω το φαγητό, ακόμη και που θα πάμε ταξίδι, μας έλεγε. Ήταν πολύ παρεμβατική στη ζωή μας. Πάλι καλά δεν μέναμε όλοι μαζί. Είχαμε αγοράσει ένα σπίτι, είχαμε πάρει ένα δάνειο, το είχα βάλει στο όνομά μου και το πληρώναμε τουλάχιστον από κοινού. Από όταν γέννησε την κόρη μας η Αθηνά, νόμιζε ότι μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει για μια ζωή. Άρχισε να μην θέλει και τη μάνα μου, η οποία το μόνο που ήθελε είναι να τη βοηθάει με την κόρη μας. Έφερε και τη μητέρα της στο σπίτι, με την οποία δεν είχαμε πολλά παραδόσια μέχρι τότε. Ο Γιάννης είχε την απέτηση να μην έρχεται η μάνα μου στο σπίτι, επειδή τσακωνόταν με τη δικιά του. Όσο πλησίαζε η βάφτιση της κόρης μου, ήθελε να βγάλουμε μόνο το δικό της όνομα, όχι και της μάνας μου. Η μητέρα μου ήθελε κάτι δίκαιο. Το δικό της όνομα στην κόρη μου. Αφού αυτή ουσιαστικά με βοηθάει και το μεγαλώνω. Το είχα πει και με την Αθηνά αυτό και συμφώνησε. Μετά βέβαια άλλαξε μυαλά. Είμαι σίγουρος ότι ο λόγος γι' αυτό είναι η μητέρα της. Πριν τα βαφτίσια έγινε ένας μεγάλος καυγάς με τη μάνα του και ο Γιάννης όχι μόνο δεν με υποστήριξε, αλλά κόντεψε να σηκώσει και χέρι πάνω μου. Σηκώθηκα νωρίς το πρωί, πήρα την κόρη μας και έφυγα από το σπίτι. Πήγα στη μάνα μου. Εκεί ήρθε αυτός, με έψαχνε, φώναζε, χτύπαγε τις πόρτες, αλλά εγώ δεν αντιδρούσα. Του είπα ότι θέλω χρόνο για να ηρεμήσω και να σκεφτώ λίγες μέρες. Αυτός με άφησε να νομίζω ότι έγινε έτσι, αλλά πήγε στην αστυνομία μετά από 2 εβδομάδες. Ήρθε η αστυνομία και μου ζήτησε για τον λόγο. Και τι να πω εγώ. Σε εκείνο το μεγάλο καυγά με τη μάνα μου, η Αθηνά ξέφυγε τελείως. Άρχισε να βρίζει, να χειρονομεί. Πήγε ακόμα και να χειροδικήσει. Ευτυχώς η μητέρα μου με ξύπνησε. Μου είπε να πάω στην αστυνομία. Είπε ότι θα έπαιρνε το παιδί και θα έφευγε. Πήγα στην αστυνομία και την κατήγγειλα. Με κατηγορεί για κατάληψη συζυγικής στέγης και ότι του άρπαξα το παιδί. Αλλά εγώ τον είχα ενημερώσει, του είχα τηλεφωνήσει ότι θα μείνω στη μάνα μου. Χρωστάω στην τράπεζα και αυτός θέλει για αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να ξεχρεώσω το δάνειο. Θέλω να του πάρω το παιδί, να πάρω και διατροφή και να πάρω και τα πράγματά μου από το σπίτι που δεν με αφήνει να τα πάρω. Για όλα αυτά φταίει αυτός και η μάνα του. Το παιδί μου κινδυνεύει. 3 μήνες τρέχω στα δικαστήρια και δεν βγάζω άκρη. Θέλω να δω την κόρη μου. Την κατηγορώ για κακόβουλη εγκατάλειψη, γιατί όλο αυτό το πράγμα το έκανε με σχέδιο. Δεν με νοιάζουν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Τα πράγματά της που θέλει να πάρει είναι όλα δικά μου. Δεν ήρθε ούτε με μια δεύτερη μπλούζα στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, θέλω το παιδί μου πίσω να το μεγαλώσω εγώ με τη μάνα μου, γιατί δεν θέλω να μεγαλώνω με μια άνεργη και με μια να μην πω. Διεκδικεί για την επιμέλεια του παιδιού. Ακούσαμε και αρκετούς νομικούς όρους. Οπότε θα ξεκινήσω με σένα, Λευτέρη. Ναι, λοιπόν, είναι μια κλασική περίπτωση. Τα συνήθη ζητήματα που τίθενται σε μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια, βλέπετε ότι και πολλά από τα ζητήματα που εθίγησαν στην ιστορία είναι μη νομικά. Δηλαδή, η παρέμβαση της πεθεράς, ο ρόλος των γονέων, το πώς μεγάλωσε ο καθένας. Αυτά είναι πολύ καθοριστικά. Αλλά καθαρά το νομικό σκέλος έχει να κάνει με την επιμέλεια του τέκνου, με τη διατροφή και τη ρύθμιση των σχέσεων κατά τη διάρκεια της διάστασης, δηλαδή πριν εκδοθεί το διαζύγιο. Βλέπουμε εδώ μια κλασική περίπτωση όπου
το ζεύγος είναι σε έντονη συναισθηματική έκθεση. Σωστά. Okay. Φόρτιση, μεγάλη. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συνήθως, τώρα εγώ πολύ απλά τα ρωτάω. Εγώ σε ρωτάω φυσιολογικά, εσύ μιλάς με νομικούς όρους. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η γυναίκα δεν δικαιούται την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν είναι κάτι πολύ ακραίο, στο οποίο μπορεί ο άντρας να έχει την επιμέλεια. Δεν θα το έλεγα. Πλέον είναι και η τάση να υπάρχει συνεπιμέλεια. Βέβαια, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ηλικία του παιδιού. Αν το παιδί είναι πολύ μικρό, συνήθως ανατίθεται στη μητέρα. Παλαιότερα ήταν ο κανόνας να ανατίθεται στη μητέρα, ακόμα και αν το παιδί ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Εδώ ακούσαμε έναν μπαμπά όμως που λέει: έχω να δω ένα μήνα το παιδί μου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τρεις μήνες το παιδί μου, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά αν υποθέτω, χωρίς να δεν προέκυψε από την ιστορία, αλλά υποθέτω ότι είναι φρέσκος ο χωρισμός. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει οριστεί με κάποια δικαστική απόφαση ποιο θα έχει, έστω την προσωρινή επιμέλεια. Και το παιδί εκεί δυστυχώς. Αυτό, ελάτε όμως στη θέση αυτού του πατέρα, ό,τι και να έχει γίνει. Μεταξύ τους αλίμονο γίνονται στα περισσότερα ζευγάρια που έχει να δει το παιδί του δύο μήνες. Από την άλλη όμως σου καταγγέλει ότι είναι επικίνδυνη μάνα η συγκεκριμένη, η σύζυγός του που είναι σε διάσταση και γι' αυτό θέλει να πιάσει το παιδί και να το μεγαλώσει εκείνη. Κατάλαβες. Αυτό το επικίνδυνο ποιο το κρίνει? Ακριβώς. Έλατε, κανένας δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Ένας-ένας πώς μπορούν από την νομική πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της κοπέλας και από την πλευρά του Γιάννη, τι κινήσεις μπορούν να κάνουν? Το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να τα βρίσκουν, δηλαδή να μην χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η σχέση τους, εάν έχουν παιδί, θα διατηρηθεί για πάντα. Θα χρειαστεί να έχουν σχέση και να έχουν μια καλή σχέση. Δηλαδή πρέπει να κάνουν μια επένδυση ακόμα και στη σχέση τους, η οποία είναι όχι ως ζεύγος, ως κοινοί γονείς. Επομένως και οι δικηγόροι θα πρέπει να οθήσουν το ζεύγος, το πρώην ζεύγος, σε αυτή την κατεύθυνση, κάτι το οποίο δεν γίνεται πάντα. Σωστά. Για ευνόητους λόγους. Και έτσι τα ζευγάρια παρασύρονται σε μια αντιδικία χωρίς να κοιτάνε μακριά. Βέβαια, αν τα πράγματα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν μπορούν να τα βρουν, τότε εξ ανάγκης θα οθηθούν στη δικαστική οδό, όπου συνήθως λαμβάνονται προσωρινά μέτρα, τα οποία δεν είναι και τόσο προσωρινά εν τέλει, διαρκούν, δηλαδή μια προσωρινή διαταγή μπορεί να κρατήσει κάποιους μήνες, 6-7 μήνες, και μετά τα ασφαλιστικά μέτρα να έχουν ισχύ, να ισχύει η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που είναι προσωρινή, να ισχύει και χρόνια μέχρι να βγει μια απόφαση. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όσοι από εσάς έχετε μια αντίστοιχη ιστορία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-212-2069. Τώρα, να ακούσουμε και τη δικιά σας ιστορία, αν θέλετε κάποια συμβουλή από τον Λευτέρη, ο οποίος είναι νομικός, και να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα για το ψυχολογικό κομμάτι. Καταρχήν να πω ότι μ' αρέσει η καινούργια ενότητα, επειδή όλα στη ζωή δεν είναι αχαχαχούχα τι ωραία που είμαστε και τι ωραίες διακοπές κάνουμε στη Μύκονο και τι ωραίους γκόμενους έχουμε. Αυτή είναι η ζωή. Διότι κάθε μέρα αν πάτε στα δικαστήρια θα κλάψετε, διότι τη ζευγάρια που πήγαιναν στην εκκλησία και τους έλεγε ο κόσμος να ζήσετε και αυτό και έξοδα και τραπέζια και τα λοιπά, πάνε στα δικαστήρια μετά και μαλλιότερα πιόνται. Εσάς έρχονται γυναίκες με τέτοιες περιπτώσεις? Εξαιρετικά πολλές, και θέλω να κάνω και στον αγαπητό Ελευθέριο μία ερώτηση μετά, πολύ μεγάλη σημασία για μας, η οποία είναι σκέψη την από τώρα, αν υπάρχουν δικηγόροι δωρεάν που να μπορούν στις φτωχές γυναίκες που εξαρτώνται 100% από τους άντρες τους και δεν μπορούν και τρώνε και ξύλο και δεν μπορούν να βρουν ένα νομικό, αν μπορούν κάπου σε μία υπηρεσία να αποτανθούν. Αυτή την ερώτηση θα κάνω μετά. Το θέμα που έχω να πω είναι ότι έχω πάει και εγώ μάρτυρα στο δικαστήριο μαζί με τον καθηγητή μου της ψυχιατρικής τότε, υπέρ του πατέρα. Υπέρ του πατέρα. Ναι, υπέρ του πατέρα, επειδή η μητέρα του παιδιού ήταν ψυχασθενής η γυναίκα. Και αυτό αποδείχθηκε, γιατί είχαμε τις νοσηλείες, αυτά, και πήρε την επιμέλεια ο πατέρας. Συνήθως εδώ στο δικαστήριο. Έχουμε μια άλλη περίπτωση, αλλά μιλάτε για την περίπτωση επιμέλειας που την παίρνει ο πατέρας. Ναι, κατάλαβα. Συνήθως στο δικαστήριο δίνει το παιδί, όπως είπε και ο Μεσχέ Λαβοκά, δίνει το παιδί στη μάνα όταν είναι μικρό. Στη συγκεκριμένη κοπέλα που μας έδειξε το βίντεο, παιδιά, φταίει πεθερά. Να βγάλει τη μύτη της. Πάνε και χώνονται. Θέλουν τον έλεγχο μέσα στα ζευγάρια. Πρακτικά, και τα δικαστήρια όμως πρακτικά δίνουν κατά 80%, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κάθε Τετάρτη και δεύτερο Σαββατοκύριακο στον πατέρα
και 15 μέρες το χρόνο διακοπές. Αυτό είναι, έχουν, δηλαδή οι δικαστές έχουν ένα κατάλογο. Mm-hmm. Αν η μητέρα δεν είναι πόρνη, αν δεν παίρνει ναρκωτικά. Αν είναι ψυχικά σταθείς. Θέλω να είναι ψυχικά σταθείς. Επειδή αυτό το θέμα, Μάρα, με έχει απασχολήσει πολλές φορές και με γνωστούς που χωρίζουν, ρωτούσα τον Λευτέρη πριν από λίγο καιρό και ξέρεις τι μου είπε. Όχι, δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι το παιδί θα πάει στη μητέρα. Εισάξια και οι δύο μπορούν να πάρουν το παιδί. Αρκεί να αποδειχτεί ποιος είναι ικανός για να έχει την επιμέλεια ενός τέκνου. Λοιπόν, έχουμε και μία κυρία στη γραμμή που θέλει να μας μιλήσει. Ουσιαστικά θέλει τη συμβουλή του Λευτέρη. Είναι η κυρία. Ωραία. Είναι η Μαρία, 38 ετών και μας παίρνει από ένα νησί της Ελλάδος. Μαρία μου, καλή σου μέρα. Σε ακούμε. Γεια σας. Έχω χωρίσει εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Έχω 2 ανήλικα παιδιά. Με δικαστική απόφαση έχω την επιμέλεια εγώ. Πλέον μένω στο νησί, εδώ κάποιο καιρό, με τα παιδιά. Και έχω ένα πρώην σύζυγο που προσπαθεί δηλαδή να φέρει εμένα και τα παιδιά πίσω. Πίσω? Τι πίσω? Στην Αθήνα. Μαρία μου, χαμήλωσε την τηλεόρασή σου. Μόνο από το τηλέφωνο θα μας ακούσει, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Σε ευχαριστώ. Και πάμε απευθείας, αν μπορείς, στο θέμα σου. Ναι. Δηλαδή, σε τι ακριβώς θέλει να σε βοηθήσει ο Λευτέρης. Εγώ έχω πάρει την επιμέλεια των παιδιών, αποκλειστική και το δύο. Είναι μικρά τα παιδιά μου. Και πλέον προσπαθούν, παιδί μου, με δικηγόρους, με τέτοια, να με φέρουν πίσω στην Αθήνα. Για να βλέπει τα παιδιά του. Με ποιο τρόπο. Για να βλέπει τα παιδιά. Εγώ δεν το τα στερώ. Έρχεται όποτε μπορεί. Και όποτε μπορώ, κατεβαίνω κι εγώ. Γιατί πάνε και σχολείο. Άρα μας θέτει θέμα απόστασης. Όταν οι δύο γονείς είναι ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Με αυτή την αφορμή να σημειώσω ότι έγινε πρόσφατα μια νομοθετική αλλαγή ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Επειδή ο πατέρας, ο πατέρας συνήθως είναι αυτός που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας και η μητέρα την επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση συνηθιζόταν η μητέρα να φεύγει μακριά, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος, και να μην μπορεί στην ουσία να επικοινωνήσει ο πατέρας. Έγινε μια νομοθετική αλλαγή, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που ο άλλος γονέας έχει την επιμέλεια, ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, έχει όμως λόγο στο που θα είναι η μόνιμη κατοικία του παιδιού. Επομένως, εξαρτάται και από τη δική του βούληση, και αν δεν τα βρίσκουν, μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια νέα νομοθετική ρύθμιση, προ ενός ή δύο μηνών άλλαξε και ήταν απαραίτητη, διότι στην πράξη τα δικαστήρια δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν μπορεί να με υποχρεώσει αν εγώ το σπίτι μου είναι στο νησί να πληρώνω σπίτι στην Αθήνα επειδή αυτός είναι εκεί. Αν σου καλύψει το νίκιο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.